Φίλοι και φίλες, γεια σας από την εκπομπή «Εσύ έχεις το λόγο». Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε τον Δήμαρχο Βόρειας Κουνηρίας, κύριο Παναγιώτη Μαντά, στην ώρα του Δημάρχου, τον οποίο την καλωσορίζω, για να μιλήσουμε για τα πεπραγμένα της χρονιάς που φεύγει και τι προτίθεται να κάνει με την νέα χρονιά, το σχέδιο που έχει σαν πρώτες προτεραιότητες. Κύριε Δήμαρχε, και ως νέες μέρες. Χρόνια πολλά, Φώτη μου. Σας ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι το 2017 να είναι καλύτερο για όλους μας, να είναι καλύτερο για εσένα, καλύτερο για μένα και καλύτερο για όλο το Δήμο της Βορείας Κυμβρίας. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και τα άλλα θα έρθουν τη σειρά τους. Κύριε Δήμαρχε, χτες υπογράψατε και το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Για ξεκινήστε μας, τι διαφορά έχει αυτό με τη μέχρι σήμερα πορεία που έχουμε για την προοπτική του Δήμου. Αυτό που υπογράψαμε χθες ήταν η συμπλήρωση ενός φακέλου και το υπογράψαμε την αίτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την οποία διεκδικούμε τη χρηματοδότηση υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πρόκειται για μια πρόσκληση που ήταν ανοιχτή και ενεργή από τον Απρίλιο του 2016. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν η χθεσινή. Και όλο αυτό το διάστημα ασχοληθήκαμε με το καταρχήν να συντάξουμε το φάκελο της πρότασης, να κάνουμε τις τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, αλλά και από την άλλη πλευρά να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα της υποβολής, ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο. Απαιτείται, δεδομένου του ότι δεν έχει εκδοθεί το περιφερειακό σχέδιο για διαχείριση των απορριμμάτων ακόμα, απαιτείται για την υποβολή αυτού του φακέλου η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείριση των απορριμμάτων για το περιεχόμενο του φακέλου των υποδομών που ζητάμε να χρηματοδοτηθούν. Εξασφαλίσαμε πριν από μια εβδομάδα αυτή τη σύμφωνη γνώμη και ζητάμε λοιπόν να μας χρηματοδοτήσει το Υπουργείο για την ενίσχυση και την πλήρη εξέλιξη και λειτουργία του συστήματος διαλογής στην πηγή, να αγοράσουμε δηλαδή κάδους για τα ανακυκλώσιμα, να οργανώσουμε το σύστημα της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων πλέον σε όλο το Δήμο και σε μια άλλη βάση, να εγκαταστήσουμε στο χώρο που λειτουργούμε ήδη την προσωρινή μας μονάδα ένα κέντρο διαλογής των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών, να δομήσουμε ένα σύστημα σε όλο το Δήμο για την ξεχωριστή αποκομιδή και διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων μας, είτε στις κατοικίες με τοποθέτηση κάδων μικρών ανακατοικία για το οργανικό, είτε στα καταστήματα με πιο μεγάλους ονοματισμένους κάδους για αυτά. Να εγκαταστήσουμε λοιπόν ένα σύστημα τοπικής διαχείρισης αυτών των προδιαλεγμένων οργανικών υλικών, όπως επιτρέπει και ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα. Να κατασκευάσουμε στο χώρο αυτό που λέγεται πράσινο σημείο, ένα χώρο στον οποίο οι δημότες θα μπορούν οργανωμένα πλέον να μεταφέρουν τα ογκώδη ή άλλα απορρίμματά τους ή γενικότερα όσοι ενδιαφέρονται μόνοι τους να κάνουν την ανακύκλωσή τους να μεταφέρουν εκεί τα υλικά. Τέλος πάντων, ζητάμε την κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη ανάπτυξη αυτών που έχουμε προαποφασίσει και συναποφασίσει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό πρόκειται να καρποφορήσει σύντομα ή ένα σχέδιο μακροχρόνιο? Δεν είναι μακροχρόνιο σχέδιο, είναι μια συγκεκριμένη πρόσκληση η οποία έχει τιμολογηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο συνολικός προϋπολογισμός που εμείς ζητάμε είναι μέσα στα πλαίσια και μέσα στους κανόνες αυτής της πρόσκλησης, είναι λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και πλέον όλη η διαδικασία και η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων που ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 2015 όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει φτάσει στο σημείο να έχει δεχτεί πλέον τις αιτήσεις των Δήμων σύμφωνα με όλες τις νομιμότητες. Ευελπιστώ ότι μέσα στο 2017, στο πρώτο εξάμεινο του 2017, θα πρέπει αν μη τι άλλο να έχουμε την έκκληση ή τις παρατηρήσεις υπευθύνσης πρότασης. Και στη συνέχεια, βήμα-βήμα, να δομούμε σπονδυλωτά, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτή την πολιτική. Το καλό αυτής της υπόθεσης είναι ότι δεν πρόκειται για μια μεγάλη εργολαβία, δεν πρόκειται για μια μεγάλη συνολική προμήθεια και ανάθεση από των υπηρεσιών. Αποτελείται αυτή η πρόταση από 12 διαφορετικά κομμάτια, από 12 διαφορετικά υποέργα, τα οποία θα μπορούν σπονδυλωτά να χρηματοδοτούνται και να κατασκευάζονται. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ταιριάξει αυτή η ενίσχυση και έτσι η οριζοντικοποίηση πλέον αυτής της διαχείρισης με τα μέτρα και τις ανάγκες του κόσμου. Γι' αυτό, παράλληλα με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ενημέρωση του κόσμου, στην ενημέρωση σε μια άλλη βάση πια, στην ενημέρωση πόρτα-πόρτα,
σε κάθε σπίτι ξεχωριστά και σε κάθε κατάστημα ξεχωριστά και στην, έτσι, στην άσκηση μιας πολιτικής με την οποία πλέον θα μπορούμε να μιλάμε για ανταπόδοση στον καθένα που κάνει πράξη στη διαλογιστική. Στο σχέδιο που υποβάλλεται αυτό για το θέμα της ανακύκλωσης, θα απευθύνεται την ανακύκλωση, θα την αναλάβει κάποια στιγμή ο Δήμος, δηλαδή τα έσοδα θα είναι δικά του ή πάλι θα απευθυνθούμε σε ιδιώτες. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε... Μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση έγινε γύρω από αυτό. Ξεκαθαρίζω. Αυτό που έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές. Στόχος μας είναι από την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμος μας και ο Δημότης μας στη συνέχεια να έχει τα μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη. Άρα λοιπόν, δεν στέκει με κανέναν τρόπο οποιαδήποτε παρατήρηση ή κατηγορία για τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η διαχείριση των απορριμμάτων. Το έχω ξεκαθαρίσει. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος και ότι στο Δήμο δεν υπάρχει η δυνατότητα των προσλήψεων προσωπικού συνεχώς. Για να καταφέρουμε να έχουμε προσλήψεις σύμφωνα με τις νέες τελευταίες διαδικασίες του Υπουργείου, θα πρέπει να αποδείξουμε την ανταποδοτικότητα που εξασφαλίζει αυτές τις προσλήψεις. Άρα λοιπόν, είναι λάθος να παραπληροφορούμε τον κόσμο. Το μέτρο της δυνατότητας που έχει ο Δήμος να κάνει προσλήψεις έχει άμεση σημασία από την ανταποδοτικότητα των σκουπιδιών. Τα σκουπίδια δεν είναι χρυσάφι, τα σκουπίδια είναι σκουπίδια. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να λέει στον αέρα διάφορα πυροτεχνήματα, να πετάει διάφορα πυροτεχνήματα, όμως δυστυχώς δεν εξασφαλίζεται τόσο εύκολα για την αποδοτικότητα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι σε όλο τον κόσμο η διαχείριση των σκουπιδιών κοστίζει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Από τη διαχείριση των σκουπιδιών δεν προκύπτει όφελος, προκύπτει κόστος. Πάμε να δούμε όμως πώς ένας Δήμος πρέπει να διαχειριστεί αυτό το κόστος. Το είπα. Να το διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να είναι μικρότερο το κόστος που πληρώνει κάθε δημότης. Να μην γενικολογούμε όμως, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ξεκάθαρα είναι στόχος η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται από το Δήμο ή από δημοτική υπηρεσία ή από δημοτική τέλος πάντων διαχείριση. Αυτό είναι στόχος μας. Για να το καταφέρουμε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε πλήρως τις υποδομές διαχείρισης. Όταν λοιπόν εγκριθεί η πρόταση που υποβάλαμε, όταν χρηματοδοτηθούμε και κατασκευάσουμε αυτές τις υποδομές, τότε θα καταφέρουμε να αναφερόμαστε στη διαχείριση μόνο με την έννοια της παροχής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε σκουπίδια χωρίς να έχουμε στην κυριότητά μας τον εξοπλισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν πουθενά άλλο να επιθεθούμε παρά σε έναν ιδιώτη. Δηλαδή η πρόταση μας που κάνουμε είναι στην κατεύθυνση του να αναλάβει ο Δήμος την πλήρη διαχείριση αυτής της ασφάλειας. Γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε τώρα, γιατί κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ότι αυτό δεν είναι ένα κύκλο στην πηγή, ένα κάδος εδώ και ένα σε 100 μέτρα και σε ένα χιλιόμετρο. Μια μικρή απάντηση να δώσω σε αυτό. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα κύκλο στην πηγή, αλλά ο Δήμος μας δεν έχει χρηματοδοτηθεί για να κάνει ένα κύκλο στην πηγή. Ο Δήμος μας τους κάδους, τους λίγους κάδους που έχει τοποθετήσει, τους έχει πληρώσει από δικούς τους πόρους. Ήταν λοιπόν, ερωτώ, τους συγκεκριμένους ανθρώπους που κατηγορούν. Ήταν πιο λογικό να ζητήσω με δημόσια χρήματα, με τέλη των δημοτών, να κάνουν να αναπτύξουν ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης. Πόσα θα έπρεπε να πληρώσουν οι δημότες γι' αυτό. Από την άλλη, η αντιπολίτευση μίζω να σας κατηγόρησε ότι έχετε υπογράψει δύο συμβάσεις έργων. Ναι. Ευσταθεί αυτό το πράγμα και τι πρέπει να λάβανε, η πρώτη ή η δεύτερη. Λοιπόν, συμβουλεύω την αντιπολίτευση, ειδικά τη μίζω την αντιπολίτευση, να είναι πιο προσεκτική όταν νομίζει ότι διαπιστώνει οποιαδήποτε παράβεση ή οποιαδήποτε λάθη στην διοικητική λειτουργία του Δήμου. Το συγκεκριμένο θέμα από τυπική άποψη είναι σωστό, από ουσιαστική όμω δεν στέκει. Δεν υπογράφηκαν δύο συμβάσεις, υπογράφηκαν δύο συμφωνητικά. Το πρώτο συμφωνητικό από τα δύο ποτέ δεν ασκήθηκε, ποτέ δεν λειτουργήσε, ποτέ δεν πληρώθηκε. Θα πρέπει λοιπόν, όταν διαπιστώνουν κάτι στο διάβγεια, να μην ασχολούνται ερασιτεχνικά, να ασχολούνται κάτι πιο σοβαρά. Και τι είναι το πιο σοβαρά. Δεν έχω ποτέ αποκόψει την επαφή του κάθε ερετού με τις υπηρεσίες του Δήμου. Με ένα τηλέφωνο λοιπόν στην υπηρεσία του Δήμου θα μπορούσα να πάρω απαντήσεις και να μην εκτίθονται συνεχώς. Γιατί εκτίθονται. Εξάλλου, η πρότασή σας πιστεύω να ισχύει που κάνατε και την άλλη φορά. Εδώ εμείς είμαστε ανοιχτοί και ο κύριος Δήμαρχος στην προηγούμενη εκπομπή έχει καλέσει οποιονδήποτε δημότη ή αντιπολίτευση εδώ με ανοιχτή την κάμερα, χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα, να μπουν εδώ στον αέρα. Λοιπόν, καλούμε και πάλι την αντιπολίτευση να έρθει και να ακουστούν τις προτάσεις και να ενημερωθούν οι δημότες όπως είναι τα πράγματα. Φώτη μου, το 2016 και το 2017 είναι μια εποχή στην οποία για να λειτουργήσεις. Να λειτουργήσεις μέσα στα οικονομικά πλαίσια που υπάρχουν και να παίρνεις σωστές αποφάσεις και να έχεις αποτέλεσμα, πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι ειλικρινής. Οι εποχές στις οποίες άλλα λέγαμε με κλειστές κάμερες και άλλα λέγαμε με ανοιχτές, οι εποχές στις οποίες ασκείται εδώ στο Δήμο μια πολιτική
του ΕΦΕ και της Ορθάρας έχουν περάσει. Δεν μπορεί κάποιος με πυροτεχνήματα να ασκεί πολιτική. Πρέπει δυστυχώς να δουλέψει. Πρέπει να δαπανίσει χρόνο, πρέπει να συμβουλευτεί, πρέπει να διαβάσει. Αν δεν το καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς θα βρίσκονται εκτός κλίματος. Ο νέος πρόεδρος της ΦΟΣΔΑ που εξελέγει είναι σε ποια γραμμή είναι, υπάρχει κάποια γραμμή που υποστηρίζει ο ίδιος ή είναι αντιπρόσωπος κάποιας ομάδας. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Προφανώς ο δήμαρχος του Ευρώτα που είναι πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ ψηφίστηκε από μια ομάδα δημάρχων. Ψηφίστηκε με βάση συγκεκριμένες πρακτικές και συγκεκριμένες πολιτικές. Έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές την πρόθεσή του και την άποψή του ότι πρέπει να στραφούμε στην κριτική διαχείριση για τη λύση των απορριμμάτων. Αυτό είχε δημιουργήσει μια μεγάλη διχοτόμηση στο ΦΟΣΔΑ. Συγκεκριμένες άλλες ομάδες δημάρχων, οι οποίες προφανώς και αντιπροσωπεύουν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από τους εκπροσώπους που εξέλεξαν τον συγκεκριμένο πρόεδρο, έχουν μια διαφορετική στάση και στηρίζουν μια διαφορετική πολιτική και αντίληψη διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορά την τοπική διαχείριση. Αυτό ήταν μια διαφορά. Ξεκάθαρα, ο Δήμαρχος του Ευρώτα έγινε πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ αφού συνέλεξε το μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτών. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δεν γνωρίζω ακόμα, δεν έχει πει ο άνθρωπος την πολιτική και την τακτική που θα προτείνει και θα ακολουθήσει. Αυτό όμως είναι το ένα μέρος, το ένα σκέλος της υπόθεσης εκλογές ΦΟΣΔΑ. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου σκέλος είναι ότι έληξε αυτή η εποχή της αβεβαιότητας, έληξε αυτό το πεντάμινο στο οποίο ο ΦΟΣΔΑ δεν λειτουργούσε γιατί δεν είχε πρόεδρο και ο ΦΟΣΔΑ πλέον ως οργανισμός υπάρχει τέτοια οντότητα. Εγώ ειλικρινά θεωρώ ότι είναι πολύ θετική αυτή η εξέλιξη, γιατί πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο όργανο, όπου συμμετέχουν δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων, δεν υπάρχουν φράξεις και ότι ο καθένας που βρίσκεται εκεί έχει στο μυαλό του ή πίσω από το μυαλό του πάντα το συμφέρον του δικού του δήμου. Άρα λοιπόν το ζήτημα ήταν να λειτουργεί το όργανο. Αυτό επεντεύθηκε. Πέρα από αυτό θα δούμε τις οποιαδήποτε άλλες εξελίξεις. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρω έτσι ορισμένα προβλήματα του Δήμου που μου έχουν μεταφέρει. Να μου πείτε αν έχουν λυθεί ή είναι σε κρεμότητα. Μου έχουν πει για το λιμάνι του παραλίου Άστρου ότι δεν υπάρχει νερό και ρεύμα. Εκεί που λιμανίζονται τα. Από τον Ιούνιο του 2016 όλα τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που βρίσκονται στο λιμάνι του παραλίου Άστρου παρέχουν νερό και ρεύμα σε πλήρη λειτουργία με χρήση μαγνητικής ψηφιακής κάρτας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ρωτάει και να απευθύνεται στο γραφείο που υποστηρίζει τη λειτουργία του λιμανιού αυτή τη στιγμή για να προμηθευτεί η μαγνητική κάρτα και το σύστημα με το οποίο θα βγάλει νερό και ρεύμα. Μάλιστα. Στο νησί επάνω υπάρχουν σακάκελα που είναι εκεί πέρα γιατί στο δρομάκι που πάνε κάτω, ορισμένα σπασμένα, ορισμένα σάπια. Αν υπάρχουν μελέτη για την κατάσταση ή κάποια άλλη αλλαγή. Φώτη μου, από τις αρχές του 2016 τέτοιου είδους αρμοδιότητες τις έχω εκχωρήσει στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Και τους έχω δώσει και τους πόρους με τους οποίους μπορούν να κάνουν τέτοιες διαδικασίες. Νομίζω ότι αυτός ο ακροατής που έκανε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να αποτανθεί στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Παραλίου Άστρου, τον Νίκο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι από τους πρόεδρους που έχει κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, νομίζω περισσότερο από όλους άλλους. Για την πεζοδρόμηση και τον φωτισμό που από το γήπεδο του παραλίου προς τα εδώ υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Κοίταξε να δεις, έχω πει αρκετές φορές, θα το πω άλλη μια φορά, ότι σε σχέση με το παράλληλο άσπρος και αυτό που αντιπροσωπεύει τόσο χωρικά όσο και οικονομικά για το Δήμο μας, η πορεία, η σχέση και η πολιτική που είχαμε τα δύο πρώτα χρόνια αφορούσε την κατασκευή τριών τεσσάρων σημαντικών υποδομών και την ολοκλήρωσή τους. Τα επόμενα 2,5 χρόνια ξεκάθαρα αφορούν την επίλυση κυκλοφοριακών και πολεοδομικών προβλημάτων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει στα επόμενα 2,5 χρόνια, και αυτός είναι ο στόχος μας και εκεί ακριβώς δουλεύουμε, να ασχοληθούμε με τη διάνοιξη των προβλεπόμενων αλλά ημιδιανοιγμένων δρόμων του σχεδίου πόλης με κάθε τρόπο. Στο τέλος του έτους που περνάει σήμερα, προχωρήσαμε στην απευθείας εξαγορά μιας μεγάλης έκτασης για την κατασκευή πλατείας και των περιμετρικών δρόμων πίσω από το Δημοτικό Σχολείο. Είναι μόνο η αρχή, γιατί διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί κεντρικά και συνολικά να ασχοληθεί κάποιος με τη διάνοιξη αυτών των δρόμων. Θα εστιάσουμε καταρχήν στους χώρους που δημιουργούν άμεσα κυκλοφοριακά προβλήματα. Ένας από αυτούς είναι και αυτός που περιγράφεις. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο κομμάτι παρουσιάζει πολύ μεγάλα πολεοδομικά ζητήματα, πολύ μεγάλα πολεοδομικά προβλήματα,
στα οποία για να τα λύσεις και να καταλάβει ο κάθε δημότης ότι τα έλυσες, άρα να δει κατασκευασμένες αυτές τις υποδομές, θα πρέπει να έχει περάσει ένα τεράστιο βουνό από θεσμικές ρυθμίσεις. Ξεκινήσαμε. Έχουμε ήδη αναθέσει την πλήρη της μελέτης για την πλήρη διάλυση αυτών των δρόμων, όμως θα υλοποιούνται, θα βλέπει ο κάθε δημότης να υλοποιούνται τμήματικά. Πρώτο κομμάτι λοιπόν που θα υλοποιηθεί, σκοπός μας είναι πριν το καλοκαίρι αυτό, είναι η διάλυση των δρόμων πίσω από το Δημοτικό Σχολείο του Παραλιβάστρου. Μια κυκλοφοριακή ρύθμιση με μια μεγάλη μονοδρόμηση των δρόμων που μπορούμε πλέον να κάνουμε με τη διάλυση των δρόμων πίσω από το σχολείο. Στη συνέχεια, η διάλυση των δύο παράλληλων οδών της Δουζένη πίσω από το Ρυθμιδικείο και με απότερο σκοπό να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τους γεννημένους δρόμους στην περιοχή της επέκτασης του σχεδίου. Οι δρόμοι χαλασμένοι του βιολογικού θα έχουν κάποια προτεραιότητα? Οι δρόμοι στους οποίους γίνεται έργο του βιολογικού αποκαθίστανται. Αποκαθίστανται με πολύ καλή τεχνική και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις αποκαταστάσεις που γίνονται. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι δημότες είναι ότι οι αποκαταστάσεις γίνονται σε δύο φάσεις. Ότι με το που τελειώνει το σκάμα του βιολογικού γίνεται η αποκατάσταση των αρχικών σκαμάτων και θα υπάρξει και δεύτερη διαδικασία στην οποία θα κοιτάξουμε να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις στοχευμένα για να εξομαλύνουμε πλήρως τον άγγιφο αυτόν τον δρόμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έπεται. Γιατί πρέπει να περιμένουμε πρώτα την κατασκευή των ιδιωτικών συνθέσεων. Μάλιστα. Σχετικά με τα δέσποτα και στο Άστρος και στο Παράλληλο Άστρος, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, άλλαξε κάτι? Σχετικά με τα δέσποτα, η πολιτική που ακολουθήσαμε αυτά τα δύο χρόνια απέδωσε. Στήρωση. Ακριβώς. Για τα μέτρα του Δήμου μας, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα να υπάρχει άλλη δυνατότητα και κάποια άλλη πολιτική που θα μπορούσαμε να χαράξουμε. Κατά καιρούς, πολλοί λένε και πολλοί διερευνούν την δυνατότητα της κατασκευής και της λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας. Πραγματικά το έχουμε δουλέψει, το έχουμε δει. Θεωρώ ότι το ασφαλέστερο και το καλύτερο πρότυπο είναι αυτό που ακολουθούμε. Ο αριθμός των στηρώσεων και των επεμβάσεων που έχουν γίνει και των θεραπείων που έχουν γίνει σε αδέσποτα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η δική μου αίσθηση είναι ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να γνωρούμε και την άλλη παράμετρο, που δεν είναι μόνο η ευθύνη και η σχέση του Δήμου με το πρόβλημα των αδεσπότων, αλλά είναι η ευθύνη και η σχέση όλων των δημοτών, οι οποίοι πολλές φορές έχω ξαναπεί ότι εγκληματούν όταν ένα δεσποζόμενο ζώο το καθιστούν αδέσποτο. Αυτή η πράξη είναι μια πράξη που πρέπει να ελέγχεται και να τιμωρείται. Και σε αυτό λοιπόν θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθώντας πάντα να σκύψουμε στην επίλυση του προβλήματος. Δεν μπορεί όμως να πληρώνει ο Δήμος συνεχώς κτηνιάτρους ή να πληρώνει υποδομές ή να πληρώνει προσωπικό για να συλλέγουν και να στηρώνουν ή να θεραπεύουν τα αδέσποτα και από την άλλη μεριά να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνέχεια να αφήνουν τα ζώα τους έξω. Μάλιστα. Σχετικά με την κακοκαιρία, η δημοτική μηχανή λειτουργήσε με τις καινοτόσεις, είχαμε προβλήματα? Η κακοκαιρία τελικά ήταν μικρότερη από αυτή που περίμενα όσον αφορά τις χιονοπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό το φαινόμενο της τελευταίας εβδομάδας με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάποιες ώρες της ημέρας δημιούργησε προβλήματα. Και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, το οποίο όμως δεν είναι από τα προβλήματα που εύκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της κακοκαιρίας. Τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει έχουν σχέση δυστυχώς με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας με αυτή της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Θέλω να πω ότι είναι τουλάχιστον δύσκολο και στενάχωρο να απαντάς στα τηλέφωνα ανθρώπων που σου λένε ότι δεν μπορούν να πάνε στο σπίτι τους ή στην εκμετάλλευσή τους με επιχειρήματα του τύπου η καθαριότητα ή η προστασία του συγκεκριμένου δρόμου είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και όχι δική μου. Προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε με τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, τον αντιδήμαρχο τον Δημήτρη Δουγκάβρο. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, μηχανήματα του Δήμου και εργαζόμενοι του Δήμου ασχολήθηκαν με το να καθαρίζουν και να επεμβαίνουν σε δρόμους που δεν είναι αρμοδιότητά μας. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όμως όλο το δίκτυο. Δυστυχώς η συνεργασία δεν ήταν καλύτερη δυνατή. Μάλιστα. Σχετικά με τη δημιουργία του κέντρου κοινότητας στην περιοχή μας. Ναι. Υπήρχε κάποια επιστολή από την περιφέρεια ότι δεν έπρεπε να πράξετε εσείς αυτόνομα και έπρεπε να μπείτε στο σχέδιο εκεί. Τι έχετε να πείτε και ποιο είναι το σχέδιο?
Θα το ξεκαθαρίσουμε με απλά λόγια, γιατί όταν μιλάμε για τέτοιες διαχειρήσεις, πολλές φορές πελαγοδρομούμε και πλατιάζουμε. Το Μάρτιο του 2016, ύστερα από διάλογο με την Περιφέρεια και τους Δήμους, η Υπουργός, η κυρία Φωτίου, δημοσίευσε την υπουργική απόφαση για το πώς θα λειτουργήσουν τα κέντρα κοινότητας. Διαπιστώσαμε άμεσα ότι μας δίνεται η δυνατότητα να συστήσουμε μια κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο μας, μια κοινωνική υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει, να υποστηρίξει και να λειτουργήσει με ακόμα καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, για μας δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να στελεχώσουμε καλύτερα την κοινωνική μας υπηρεσία. Σημειώνω ότι στο Δήμο μας υπάρχει κοινωνική υπηρεσία, η οποία έχει έναν μοναδικό υπάλληλο. Άμεσα λοιπόν, εισηγήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα αποφασίσαμε όλοι την ίδρυση του κέντρου κοινότητας. Οι επόμενες ενέργειες που θα έπρεπε να κάνουμε ήταν να λύσουμε το θέμα της στέγασής του, να λύσουμε το θέμα της στελέχωσής του. Η Υπουργός είχε προβλέψει στην απόφασή της με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για να πληρώσουν τη λειτουργία αυτού του κέντρου. Και η λειτουργία σημαίνει το προσωπικό, τα 2 άτομα προσωπικό που θα τα στελεχώνουν και τα λειτουργικά του έξω. Όμως αυτό δεν ήταν το πρώτο και το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Για μας, όπως πολλές φορές έχω πει, η δυνατότητα του να προσλάβουμε το συγκεκριμένο προσωπικό και να αναπτύξουμε αυτή τη δομή ήταν το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Από τη στιγμή που η υπουργική απόφαση μας το δίνει, τότε το πώς θα πληρώσουμε αυτό το προσωπικό ή το πώς θα πληρώσουμε τη λειτουργία ήταν δεύτερο ζήτημα. Εμείς λοιπόν είπαμε, και το ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι θα λειτουργήσουμε το κέντρο κοινότητας όπως η υπουργική απόφαση ορίζει, είτε με πόρους του ΕΣΠΑ, είτε με πόρους εθνικών χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου, είτε στο τέλος και με δικούς μας πόρους. Διαθέτουμε αυτούς τους πόρους, έχουμε την πρόθεση να λειτουργήσουμε την κοινωνική μας υπηρεσία, θα το κάνουμε. Τι έγινε τώρα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την απόφασή μας για την ύπαρξη του κέντρου κοινότητάς μας, δημοσίευσε την πρόσκληση για τη χρηματοδότηση αυτό το κέντρο. Η υπουργική απόφαση της Υπουργού αναφέρει ότι η χρηματοδότησή τους θα γίνει από τους πόρους του ΕΣΠΑ που έχει κατανείμει στις περιφέρειες. Είναι ξεκάθαρο ότι η Υπουργός επιθυμεί τη λειτουργία ενός κέντρου κοινότητας ανά Δήμο. Ακριβώς αυτό που επιθυμούμε κι εμείς. Με λύπη μου διαπίστωσα ότι στην πρόσκληση δεν περιγράφεται αυτό. Και θα πω γιατί, παρακάτω, γιατί με λύπη. Όποιος σχεδιασμός είναι θεμητός και δεκτός από τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όμως, στη συγκεκριμένη δική μας περίπτωση, ο προγραμματισμός της Περιφέρειας έγινε μετά την απόφασή μας για την ίδρυση του κέντρου κοινότητας. Άρα, θεωρώ ότι στα πλαίσια της συνεργασίας του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη η ίδρυση του δικού μας κέντρου. Αυτό δεν έγινε. Πέραν αυτού, δεν ασχολήθηκα καθόλου με το θέμα. Όπως είπα, θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε και από τρίτες πηγές αυτό το κέντρο κοινότητας. Δυστυχώς, η τακτική μας δεν επέτρεψε σε άλλους Δήμους να συστήσουν τα κέντρα κοινότητας όπως η πρόσκληση της Περιφέρειας ορίζει. Αυτό όμως δεν αφορά εμάς. Δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι η χρηματοδότηση των κέντρων θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτική μας και αυτό που θέλουμε εμείς από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζω ότι θέλουμε ένα γραφείο μιας κοινωνικής υπηρεσίας που να βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στο Άστρος, να στελεχώνεται από κοινωνικούς επιστήμονες, έτσι, και να μπορούν σε αυτό, όπως η υπουργική απόφαση ορίζει, να έρχονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να λύσουν είτε γραφειοκρατικά είτε άλλα πιο σοβαρά θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και αυτό το γραφείο να προείσταται του κοινωνικού μας φροντιστηρίου, του κοινωνικού μας αντιλαβητηρίου, όλων των κοινωνικών μας υπηρεσιών, οι οποίες είναι πάρα πολλές σε αυτό το διάστημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν μας αφορά η οποιαδήποτε πολιτική χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους υπόλοιπους Δήμους. Η οποία μιλούσε για κινητή μονάδα. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν δεν δεχόμαστε κινητή μονάδα γιατί δεν θέλουμε κινητή μονάδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, κύριε Δήμαρχε, πριν 10 μέρες έγιναν απολογισμός των πραγμένων της θητείας σας μέχρι σήμερα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, αν είστε ικανοποιημένος, αν τα κάνατε όπως περιμένατε, αν έχετε ελλείψεις και τι σχεδιάζετε άμεσα για το νέο έτος. Θα προσπαθήσω όσο δυνατόν πιο σύντομα γίνεται να σας περιγράψω τη δική μου εικόνα γύρω από το θέμα. Ανάγκη λέω ότι ξεκινώντας την διαδικασία του απολογισμού, ζήτησα από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου να μου συντάξουν ένα κείμενο για τα πεπραγμένα τους και συνέχισε συνεργασία με τους αντιδημάρχους ή τους δημοτικούς συμβούλους που προείστανται κάποιων υπηρεσιών να φτιάξουμε αυτό το κείμενο του απολογισμού. Όγκος
των απολογιστές των στοιχείων που τελικά μαζεύτηκε ήταν τόσο μεγάλος, όπου διαπίστωσε ότι δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να παρουσιαστεί σε μια συνεδρίαση. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε ένα γραπτό κείμενο και να το μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο για να μπορεί να ελέγξει τα προβλήματα αυτής της Δημοτικής Αρχής για τα 2,5 πρώτα χρόνια. Αμέσως μετά τις γιορτές αυτό το κείμενο θα κυκλοφορήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι η δουλειά που έγινε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι πάρα πολύ σε όλο. Εγώ ειλικρινέστατα λέω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος για τη δουλειά που έχει γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια. Νομίζω ότι δεν έχουμε αφήσει ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να τα αγγίξουμε, δεν τα έχουμε αφήσει χωρίς να ασχοληθούμε μαζί τους. Οπωσδήποτε και απολογισμός δεν είναι αυτό, δεν είναι τι έχεις αγγίξει, είναι τι έχεις ολοκληρώσει και τι έχεις πετύχει. Το έργο που έχει γίνει από το Δήμο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν, για μένα είναι το μεγαλύτερο έργο και το σημαντικότερο που θα μπορούσε να γίνει. Δεν περιευτολογώ, ούτε προσπαθώ να χαϊδέψω αυτιά κανενός και δεν έχω λόγο να το κάνω αυτό, γιατί βρισκόμαστε στη μέση μιας δημοτικής θητείας και πρέπει να ξέρεις ότι οι πολιτικές τακτικές που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντα να ευχαριστείς και να λες καλά λόγια. Όμως αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα από τα πράγματα. Ευχαρίστησα και θα το ξανακάνω αυτό άλλη μια φορά όλους τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε, γιατί θορυβωδός ή αθορύβος. Γιατί ανεξάρτητα από το αν φαίνεται ή δεν φαίνεται, ο καθένας έκανε το μεγαλύτερο δυνατό για το τομέα που έχω δώσει αρμοδιότητες. Επίσης, για πρώτη φορά διαπιστώσαμε ότι ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου μπορεί να δουλέψει. Ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου μπορεί να δουλέψει με έναν τρόπο στον οποίο δεν είχε μάθει ποτέ να δουλέψει στο παρελθόν, σε ένα κλίμα στο οποίο ανταποδίδεται, τουλάχιστον ηθικά, η δουλειά που συμβαίνει σε αυτόν εγώ το Δήμο. Όλα τα παιδιά, όλο το προσωπικό του Δήμου δουλεύει παραπάνω από αυτό που είναι γνωστό ως το μέσο χρόνο και μέσο αποτέλεσμα απασχόλησης σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Ελλάδας. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Το βλέπω κάθε μέρα. Και το βλέπω με τη δική μου αντίληψη, βρισκόμενος στο γραφείο του Δήμου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες που αυτή η υπηρεσία λειτουργεί και πολλές μη εργάσιμες ώρες. Το αποτέλεσμα που έχει παραχθεί αυτά τα 2,5 χρόνια στηρίζεται τόσο στους υπηρεσιακούς όσο στους αιρετούς, αλλά κυρίως στηρίζεται στην καλή του συνεργασία. Τώρα, οπωσδήποτε υπάρχουν στόχοι οι οποίοι δεν έχουν επιτευχθεί. Οπωσδήποτε υπάρχουν στόχοι οι οποίοι είναι στόχοι μακρόχρονοι. Είναι στόχοι οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε 2,5 χρόνια. Η υλοποίηση κάποιων έργων ιδιαίτερως μεγάλων και ιδιαίτερως σημαντικών ξεπερνούν τα 2,5 χρόνια ενός του απολογισμού που συζητούμε, ξεπερνούν πολλές φορές και τη μια δημοτική φοιτεία. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν μπορεί να είναι στοιχείο απολογισμού το ότι ολοκληρώθηκε το έργο, για παράδειγμα, στο λέω του λιμανίου του Παραλίου Άστρους. Ωραία, ολοκληρώθηκε μέσα από τα 2,5 χρόνια. Είχε πίσω όμως μια δουλειά ετών. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να είναι στοιχείο απολογισμού το ποσοστό υλοποίησης του έργου του δικτύου του βιολογικού καθαρισμού, γιατί μπορεί τη στιγμή που τα μηχανήματα δουλεύουν αυτό το ποσοστό να πηγαίνει με μεγάλους ρυθμούς. Πριν όμως αρχίσουν να δουλέψουν, έχει γίνει μια άλλη δουλειά μιας άλλης δημοτικής αρχής. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να είναι ποσοστό και δείκτης επιτυχίας το πόσο έχουμε προσεγγίσει την μεταφορά νερού από τις πηγές των Ναβάλων. Γιατί δεν υπάρχει μετρήσιμος δείκτης αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, ο απολογισμός δεν είναι μόνο ποσοτικά μετρήσιμα στοιχεία, είναι και ο δείκτης του πώς ο κόσμος εμπιστεύεται ότι γίνεται δουλειά στο Δήμο. Θεωρώ ότι ο κόσμος αυτό το έχει δει. Θεωρώ ότι ο κόσμος όχι μόνο εκ του αποτελέσματος, αλλά και από την καθημερινή επαφή και εικόνα που αποκτά από το Δήμο, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια σοβαρότητα στην προσέγγιση των θεμάτων, ότι δεν υπάρχει πρόθεση ούτε για μεγάλα λόγια, ούτε για μεγάλες κόντρες και ότι πάνω απ' όλα όλοι κοιτάζουμε το πώς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια μηχανή στο Δήμο, η οποία να προσφέρει στο Δημότη και όχι να παίρνει από αυτό. Ότι έχει γίνει έργο, έχει γίνει και μεγάλο έργο. Οι δημότες, γιατί δεν αγκάλιασαν αυτή την. Δηλαδή, σχεδιάζεται το μέλλον του Δήμου. Κάνει απολογισμό η Δημοτική Αρχή. Και σχεδιάζει τι προτίθεται να κάνει και δίνει ένα βήμα για να έρθει ο δημότης να πει. Γιατί δεν αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και δεν αναγνώρισαν τη θητεία στα 2,5 αυτά χρόνια, και είναι με την παρουσία τους εκεί. Με την παρουσία τους εκεί, είπες.
Κοίταξε, Φώτη μου, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές όταν θες να παράξεις μια εικόνα. Δεν τις ακολούθησα. Δεν κινητοποίησα με τρίτους τρόπους κανένα. Ήθελα απλώς να ενημερωθεί ο κόσμος ότι εκεί τη μέρα θα γίνει αυτός ο απολογισμός. Από τη στιγμή που το κείμενο το απολογιστικό που παρουσιάστηκε εκεί δεν ήταν οι μετρήσιμες, τα μετρήσιμα πεπραγμένα, κατά την άποψή μου, δεν έχετε πραγματική έννοια η παρουσία και τώρα παρακολουθήσει ο κόσμος όλο αυτό το συμβούλιο που έγινε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γι' αυτό λοιπόν και δεν επεδίωξα να κινητοποιήσω τον κόσμο για το φέρω εκεί. Να το φέρω εκεί γιατί. Για να πω ότι έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση. Για ποιο λόγο να γίνει μεγάλη συγκέντρωση. Ο τρόπος με τον οποίο θα διανύουμε το απολογιστικό μας κείμενο. Ο τρόπος με τον οποίο θα έχει χωριστεί αυτό το κείμενο, ώστε ο καθένας δεν μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματά μας. Αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο καθημερινά ο κόσμος μιλά και έρχεται σε επαφή μαζί μας, δείχνει ότι έχει αναγνωρίσει το έργο που έχει γίνει. Μήπως κύριε Δήμαρχε, στο σχεδιασμό του Δήμου από εδώ και πέρα, μήπως θα πρέπει να κάνετε έτσι λαϊκές συγκεντρώσεις, συνελεύσεις και πριν από μια απόφαση κρίσιμη, μεγάλη για το καλό του Δήμου, να υπάρχουν και 10 γνώμες εκτός από την Επιτροπή Διακούδευσης και για την Επιτροπή ακούσαμε παράπανα ότι δεν συνεδριάζει, να υπάρχει μια συμμετοχή του κόσμου, δηλαδή συμμετοχή του κόσμου στην πορεία του Δήμου. Μήπως θα ήταν κάτι θετικό, θεωρώ, αυτό το βήμα να το κάνετε. Οπωσδήποτε και είναι θετικό. Οπωσδήποτε και είναι θετικό να χρησιμοποιείς τη διαβούλευση, το δημοψήφισμα, την ανοιχτή διακυβέρνηση για τη λήψη των αποφάσεων. Προσοχή όμως. Δεν πρέπει αυτό να χρησιμοποιείτε, αυτό το μέσο να χρησιμοποιείτε για την αποφυγή ευθυνών. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην πρόθεση να αναλάβεις ευθύνη σου και στο να είσαι ανοιχτός στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων σου. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αγνοήσω προσωπικά ή άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη δημοτική αρχή την άποψη του καθενός γύρω από τα κέρια θέματα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι οι πόρτες του Δημαρχείου ήταν και παραμένουν ανοιχτές και ότι με τον κάθε τρόπο συζητάμε τα ζητήματα κάθε ενδιαφερομένου. Τέτοιο θέμα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Σημειώνω ότι ζούμε και σε ένα μικρό Δήμο, έτσι. Είμαστε όλοι γνωστοί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η επαφή με τον κόσμο, με τα ζητήματα και με την λήψη των παράπονων και των πληροφοριών δεν λείπει σε τούτο τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν όμως κέρια θέματα τα οποία απαιτούν ούτως ή άλλως τη διαβούλευση. Το Γενικό Πολιτομικό Σχέδιο, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η συζήτηση γι' αυτό να παραμείνει στα στενά πλαίσια μιας Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, με ένα πεπερασμένο και συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχόντων, ούτε πάνω απ' όλα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεγάλων συγκεντρώσεων στις οποίες το κλίμα εκτρέπεται. Έχω επιλέξει λοιπόν την συζήτηση του θέματος ανοιχτά σε όλα τα τοπικά συμβούλια του Δήμου και ακόμα πιο ανοιχτά με τοπικές ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε τοπικό διαμέρισμα που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε αυτές τις συνελεύσεις και σε αυτά τα τοπικά συμβούλια πρέπει να μιλάμε κοιτάζοντας μπροστά και κοιτάζοντας έχοντας ως στόχο την υλοποίηση αυτού του πράγματος. Όχι να γίνονται συνελεύσεις πεδίο στο οποίο ο καθένας θα αναπαράξει τις στήρες είτε κομματικές, είτε πολιτικές, είτε άλλες προσωπικές του αντιρρήσεις και αντιπάθειες. Νομίζω λοιπόν ότι η δημόσια διαβούλευση και η ανοιχτή διακυβέρνηση απαιτεί μια παιδεία τόσο από τη μεριά του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, όσο από τη μεριά των αντιπολιτευόμενων, όσο και από τη μεριά του κόσμου που συμμετέχει σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εμείς είμαστε και παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτό. Ανέφερα ένα παράδειγμα, το Γενικό Πολιτομικό Σχέδιο. Να αναφέρω κι άλλο ένα παράδειγμα, την στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών. Πραγματικά είναι στην πρόθεσή μου άμεσα να ανοίξουμε ανοιχτές συναντήσεις και συζητήσεις ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουμε και τις πρακτικές των δημοψηφισμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να πάρουμε αποφάσεις με κλειστές πόρτες και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει όχι αυτά τα 2,5 αλλά τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Ωραία. Αγαπητοί φίλοι, θεωρούμε ότι σήμερα τελευταία μέρα του χρόνου, απόστατα μεσάνυχτα, ότι καλύψαμε ορισμένα από τα ερωτήματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον άλλο μήνα, όπως κάθε μήνα, με την ώρα του Δημάρχου. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω. Καλή χρονιά, καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείς και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης και εσύ, εύχομαι για σένα προσωπικά τα καλύτερα. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά.
θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε υπήρχαν και άνθρωποι είτε από την αντιπολίτευση είτε από άλλους παραγωγικούς φορείς, είτε ο καθένας, είτε όποιος άλλος ιδιώτης θα ήθελε να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο εδώ πέρα για τα ζητήματα που βάζουμε. Είναι στα πλάνα που σου έχουμε πει και η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σε ερωτούμε και καλές γιορτές. Γεια σας. Γεια σας.